πολύ ισχυρό ευρώ δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις λιγότερο αναπτυγμένες οικονομικές χώρες της Ευρώπης. Έχουμε πρόβλημα στην ανταγωνιστικότητα. Τα μη επώνυμα προϊόντα δεν πουλούνται. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με το πολύ ισχυρό ευρώ. Εμείς μπήκαμε στην Ευρώπη με 0,87 του δολαρίου. Με 0,87 που σήμαινε μπορούσα να κάνω αυτές τις εξαγωγές. Με 0,87 που σήμαινε ότι ο Αμερικανός ερχόταν εδώ με ένα δολάριο και έτρωγε τρία σουβλάκια. Δεν μας είπε κανείς ότι αυτό θα πάει στο 1,60. Δεν θα μπορούσα να πουλήσω τίποτα σαν Ελλάδα στην Ευρώπη. Τίποτα. Εμείς όταν ακριβένει το ευρώ δεν θα πουλήσουμε τίποτα. Μας ξελίγωσαν αυτοί οι οποίοι είναι στην ατμομηχανή του ευρώ. Και όταν βεβαίως μπήκαμε στην ΟΝΕ, όπως μπήκαμε στην ΟΝΕ, αν έπρεπε να μπούμε τότε στην ΟΝΕ, ήτανε δολάριο ευρώ 0,87 και πήγαινε 60. Το ακριβό ευρώ ποιον κούρασε, κύριε Πρωθυπουργέ? Τις χώρες που αναγκάζονται να κάνουν εισαγωγές. Ποιους ξεκούρασε, ποιες έκανε πλούσιους? Τις χώρες που κάνουν εξαγωγές.